τον γιατρό επιστήμονα και αντιδήμαρχο Λαμιών για θέματα δημόσιας υγείας, τον κύριο Παναγιώτη Στασινό, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Στασινέ. Καλησπέρα σας κύριε Βούτσινε. Είναι θλιβερό να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, αλλά γίνεται απ' την άλλη, μήπως προλάβουμε κάποιες άλλες πιθανές δυσάρεστες τέτοιες καταστάσεις, κύριε Στασινέ. Ακριβώς έτσι, και νομίζω ότι η οργανωμένη πολιτεία, εμείς όλοι μας, οι μεγαλύτεροι, αν θέλετε, και αυτοί που έχουμε τη δυνατότητα να κινήσουμε τα νήματα, πρέπει να ενσκύψουμε στο πρόβλημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν τα παιδιά μας, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τέτοιες τάσεις να αυτοκτονήσουν και τους οποίους δεν τους αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πέρα από την τραγική και ευνίδια απώλεια μιας ζωής σε τόσο τρυφερή ηλικία, ένα από μόνη της αποτελεί τραγικό γεγονός και προβληματίζει όλη την κοινωνία. Το θέμα είναι ότι δεν κατάλαβε κανένας που ήταν δίπλα της πώς θα μπορούσε αυτό το κορίτσι να αντιμετωπιστεί και βέβαια να μην φτάσει στην τελική πράξη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι απαραίτητο εμείς και ο Δήμος Λαμίων θα προσπαθήσει μέσα από πολιτικές και από τέτοιες πράξεις που θα μπορέσουν να δώσουν ερμηνεία σε γεγονότα, να ενημερώσουν τους όσους έρχονται σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους και βέβαια να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αντίστασης, ένα πλαίσιο προστασίας και των παιδιών αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων. Το λέω αυτό γιατί κάθε αυτοκτονία προφανώς είναι θλιβερή, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για νέα παιδιά, κύριε Στασινέ, που δεν έχουν ξεκινήσει καν την διαδικασία της ζωής, της ομορφιάς, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι δεδομένα νομίζω, και το περιβάλλον που μπορεί να μην αντιλαμβάνεται, όπως σωστά είπατε, το τι πάει μπορεί να πηγαίνει λάθος, γιατί όλοι στο μυαλό μας μπορεί να θεωρούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Σωστά. Έτσι, το θέμα είναι ότι από τα στατιστικά, από τις στατιστικές αναλύσεις φαίνεται ότι είναι η τρίτη αιτία σε σειρά αιτιών θανάτου είναι η αυτοκτονία σε αυτές τις ηλικίες, στις νεαρές ηλικίες. Ένα 14% των συνολικών θανάτων σε αυτή την ηλική ομάδα φαίνεται ότι οφείλεται σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Φαίνεται ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, βιώνουν πολύ έντονα συναισθήματα, βιώνουν πιθανώς την απόρριψη, βιώνουν έντονα συναισθήματα σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη ηλικίου. Και βέβαια συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση με αυτό που συμπεριφέρονταν παλαιότερα. Και επειδή είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα που βιώνουν και στην εφηβεία, φαίνεται ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, ή τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς να πράξουμε ως Δήμος και ως επιστήμονες που θα ενσκύψουν πάνω από τα προβλήματα αυτά, να δώσουμε τη δυνατότητα ακριβώς στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, σε όσους έρχονται σε επαφή, να αντιληφθούν το πρόβλημα και βέβαια να μην φτάσουμε σε αυτή τη τραγική κατάληξη. Εδώ χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων. Χρειάζεται δηλαδή συνεργασία Δεν χρειάζεται μόνο ο Δήμος Λαμίας, αλλά είναι και άλλα κέντρα υγείας, κοινωνικά, επαγγελματικά, που μπορούν να βοηθήσουν, φαντάζομαι, κύριε Στασινέ. Νομίζω ότι απλά εμείς αυτό που θα κάνουμε, θα είμαστε ενδιάμεση που θα φέρουμε σε επαφή αυτά τα κέντρα, τα οποία έχουν εμπειρία, έχουν γνώση, έχουν επιστήμονες και συνεργάτες που ασχολούνται χρόνια με το θέμα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα να έρθουν σε επαφή πιο εύκολα μαζί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τώρα έχει αναφερθεί ο αριθμός το 10-18, η γραμμή πρόληψης αυτοκτονίας, την οποία την επαναλαμβάνω είναι το 10-18, και στην οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες μπορούν να μιλήσουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιες αυτοκτονικές τάσεις ή με συγγενείς ή φίλους που αντιλαμβάνονται τέτοιες τάσεις. Επίσης, όταν θα έρθουν και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε πραγματικά όλη την κοινότητα, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη οργάνωση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η επικοινωνία του προβλήματος σε ανθρώπους, ξαναλέω, που έρχονται σε επαφή, στους εκπαιδευτικούς, στους ανθρώπους της αστυνομίας, στους ανθρώπους των σοφρονιστικών καταστημάτων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσάς που κάνετε τα ρεπορτάζ και που είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ προσεγμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία και που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θέλουν
θέλουν να δώσουν πολλές φορές μέσα στην απόγνωση του πόνου τέρμα στη ζωή τους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί, ξαναλέω, συνολικά, να αντιμετωπίσει συνολικά η κοινωνία μας το πρόβλημα και να δώσει όσο το δυνατόν την μεγαλύτερη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν, να έρθουν σε επαφή με τους ειδικούς και βέβαια, όπως δείχνουν οι στατιστικές, να γλιτώσουν και την πράξη. Γιατί φαίνεται σωστά, σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, ότι το 95% των ανθρώπων που θα λάβουν ψυχιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη τελικά δεν θα καταλήξουν να αυτοκτονήσουν. Μάλιστα. Είναι, να το πω, μια δομή ή τουλάχιστον έστω και μέσα από διαλέξεις ή συσκέψεις ή ακόμη και ένα χώρο, κύριε Στασινέ, που μπορούν πιθανότατα αύριο όσοι έχουν το πρόβλημα να απευθύνονται. Είναι όπως, ας πούμε, το Νοκανά, να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με τα ναρκωτικά, έτσι. Ναι. Πώς το έχετε φιλτράρει στο μυαλό σας? Εντάξει, λοιπόν, είναι πολύ αρχικό όλο αυτό, αλλά ναι. Θα ήθελα έτσι μια πρώτη σκέψη. Να σας πω, εμείς σκεφτόμαστε να διοργανώσουμε ομιλίες, να δημιουργήσουμε συνέδριο στην ουσία, στο οποίο θα φέρουμε τους επιστήμονες αυτούς, θα φέρουμε σε επαφή με τις ειδικές ομάδες των φορέων που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά κυρίως, αλλά και με τους ενήλικες, και από εκεί πέρα θα μπορούμε σε κάθε φορέα ξεχωριστά να γίνει ενημέρωση, να γίνει αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν πραγματικά, πώς θα συμπεριφέρονται σε τέτοιες καταστάσεις και πώς, σε ποιους θα έρχονται σε επαφή. Να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, πάντα με επιστημονικές μελέτες, των ανθρώπων που τελικά αυτοκτονούν πάσουν 80% από κατάθλιψη, ένα 10% από σχιζοφρένεια και 10% από άλλες ψυχικές παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι, όπως σας είπα, πάσχουν από κατάθλιψη. Και σωστά, δεν σημαίνει βέβαια ότι όσοι πάσχουν από κατάθλιψη θα καταλήξουν τελικά στην αυτοκτονία. Με αυτή τη λογική, επειδή η κατάθλιψη θεραπεύεται σήμερα, υπάρχουν και φάρμακα αλλά και τρόποι με τους οποίους οι ψυχίατροι μπορούν να καθοδηγήσουν αλλά και να σώσουν τέτοιους ανθρώπους. Το θέμα είναι πώς θα τους αντιληφθούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπόρεσε κανένας να αντιληφθεί ή αν αντιλήφθηκε δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τους ειδικούς ώστε να το παιδί τελικά να μην φτάσει σε αυτό το τελικό σκαλοπάτι. Άρα λοιπόν, και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμβαίνει στις περισσότερες φορές. Γιατί πάλι, ξαναλέω, σύμφωνα με τις μελέτες, οι άνθρωποι που τελικά αποφασίσουν να θέσουν σε τέλος τη ζωή τους, τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το καταφέρουν. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να μην φτάσουν τελικά να το αποφασίσουν. Επίσης, είναι αυτό που λέτε, γιατί κάποιοι, να το πω εγώ λίγο πιο λαϊκά αν μου επιτρέπετε, να έχει κλειδώσει στο μυαλό του να αυτοκτονήσει, να το πω εγώ, κύριε Στασινέ. Και γι' αυτό και φαίνεται ότι πάρα πολλοί που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίες κάνουν επανειλημμένες μέχρι να το καταφέρουν. Mm-hmm. Βέβαια, στα παιδιά και στους εφήβους, επειδή είναι παρορμητικά, έχουν οργή μέσα τους και έντονο στρες, πολλές φορές αποφασίζουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν στην πορεία αν είχαν σωστή αντιμετώπιση. Βλέπετε ότι είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα, εμπλέκονται πάρα πολλές ειδικότητες. Σίγουρα εδώ η πολιτεία είναι πολύ μεγάλη, η συμμετοχή της πολιτείας είναι πάρα πολύ σημαντική και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προσπαθήσουμε και εμείς εδώ στο Δήμο μας να κάνουμε εκείνες τις επαφές και να αναλάβουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να κάνουμε τελική πράξη, την ενημέρωση και να αποφύγουμε το επόμενο θύμα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει, επειδή είπατε πολύ σωστά, είναι εύθραυστες αυτές οι ηλικίες, με όχι μεγάλες εμπειρίες, δεν έχουν ίσως ζήσει. Εκτιμώ ότι είναι ένα πολυπαραγοντικό, αν θέλετε, πολυεπίπεδο θέμα το ζήτημα της αυτοκτονίας, κύριε Στασινέ. Γιατί ξεκινώντας από εκεί μπορεί να είναι η πιθανή αποτυχία σε ένα μάθημα, η πιθανή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, μία ερωτική απογοήτευση ή γιατί το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι σωστό ή το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι σωστό ή το bullying έτσι όπως το ξέρουμε. Χίλια δυο πράγματα θέλω να πω. Ναι, ξέρετε όμως, κύριε Πούτσινε, αυτά όλα που αναφέρατε και που είναι πολλά πολύ σωστά είναι αφορμές, δεν αφορούν την αιτία της πάθησης. Mm-hmm.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε, σας είπα, σαν οργανωμένη κοινωνία, είναι να αντιμετωπίσουμε την αιτία. Να ανακαλύψουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι ευαίσθητος, ο οποίος έχει, αν θέλετε, κάποιο ψυχικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα και που με αφορμή, όσο αναφέρετε, θα φτάσει τελικά στο τελικό βήμα της αυτοκτονίας. Γιατί θα σας πω, και συνήθως έτσι συμβαίνει, ότι πολλοί είναι που δέχονται bullying, πολλοί είναι που έχουν αποτυχίες, δεν αυτοκτονούν όλοι όμως, κάποιοι αυτοκτονούν. Ναι, ναι, σωστά. Αυτούς λοιπόν θα πρέπει εμείς να τους βρούμε, να τους αναγνωρίσουμε εύκολα και αυτούς τους ευαίσθητους ανθρώπους να μπορέσουμε να τους παράξουμε αυτή την θεραπεία ή την υποστήριξη, έτσι ώστε τελικά να επιβεβαιώσουμε κι εμείς τις μελέτες και τις αναλύσεις που λένε ότι αν πάρουν τέτοιου είδους βοήθεια, αυτοί οι ασθενείς κατά τα άλλα δεν θα τελικά αυτοκτονήσουν. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε την κουβέντα, κύριε Στασινέ, επειδή και ως γιατρός. Άλλη ειδικότητα, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή έχετε κάνει και γενική ιατρική κι εσείς και τα ξέρετε πολύ καλά. Και το ότι να προλάβουμε, γιατί έχουμε κι άλλα νεαρά παιδιά και ίσως και κάποια να μην τα μαθαίνουμε κι εμείς ακόμη δημοσιογραφικά, κύριε Στασινέ, που να βάζουν τέρμα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, συμπυκνώνοντας, τι κάνει ο Δήμος Λαμίας με αφορμή αυτό το τελευταίο δυσάρεστο περιστατικό. Με αυτό το τραγικό γεγονός λοιπόν, ο Δήμος Λαμίας και το Γραφείο της Δημόσιας Υγείας που προείσταμε θα αναλάβει τις εκείνες τις πρωτοβουλίες να συνδυάσει την ενημέρωση με την πράξη, έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται την αυτοκτονία. Αυτό θα το καταφέρουμε με σύνδεση σε εκπαιδευτική κοινότητα, σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτά τα παιδιά κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε να γίνει η ενημέρωση και η τελική αναγνώριση με τελικό σκοπό πάντα την πρόληψη. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στις οικογένειες που έχουν φθηνήσει θύματα, είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία, είναι υποχρέωση στα παιδιά μας και τους αυριανούς πολίτες. Μάλιστα. Και όλοι θα πρέπει να μιλάμε, να βγάζουμε, να εξωτερικεύουμε το πρόβλημά μας και τίποτα δεν είναι άλυτο. Όλα έχουν τη λύση τους, κύριε Στασινέ, και εκείνη τη στιγμή πολλοί το μυαλό τους μπλοκάρει και νομίζουν ότι δεν υπάρχει κάποια λύση. Σε όλα υπάρχει λύση. Λοιπόν, με τη δικιά σας συνδρομή στο μέλλον και εκπαιδευτικά και όχι μόνο, να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Στασινέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.